μια άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες από την ενδεχόμενη εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Φαρκαδόνα Τρικάλων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας του περιβάλλοντος. Με την παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων των λυκείων Φαρκαδόνας και Δομένικου, του Γυμνασίου Αργυροπουλίου, τοπικών οργανώσεων αλλά και των τοπικών φορέων, αναλύθηκαν τα προβλήματα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες από τη χρήση του άνθρακα, ενώ παράλληλα τέθηκαν επιτάπητος και οι εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή ενέργειας. Αν πάμε στην Πτολεμαϊδα θα δούμε τι γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε καινούργιες Πτολεμαϊδες, δεν επιτρέπεται. Σημερινή εποχή, όταν σε όλο τον κόσμο πλέει ένας άνεμος για άλλες μορφές ενέργειας, για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, για φόρο ανάπτυξη, δεν μπορούμε εμείς να πάμε με τα παλιά. Αυτή τη γη τη σεβάστηκαν λογιών-λογιών κατακτητές και πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας να την προστατέψουμε εμείς. Επίσης, οι περιοχές μας αυτές, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι σημαντικές για τους υδάτινους σπόρους, οι οποίοι θα επηρεαστούν ανεπανόρθωτα από αυτή τη δραστηριότητα, η οποία μέλει ή προγραμματίζεται ή θέλουν κάποιοι να την εγκαταστήσουν εδώ στην περιοχή μας. Είναι μια καταστροφή χωρίς γυρισμό και εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι προς αυτή την κατεύθυνση για το λόγο ότι δημιουργούνται μόνιμες βλάβες στο περιβάλλον. Έχουμε πάρα πολλές μελέτες ελληνικές αλλά και ευρωπαϊκές και παγκόσμιες που δείχνουν ότι κοντά στις περιοχές των λιγνητορχείων υπάρχει πολλαπλάσια επιβάρυνση με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, με χρόνιες βροχίτιδες, πνευμονικό εμφύσημα, ίνωση, καρκινοπάθειες, παθήσεις άλλων συστημάτων, οι οποίες μας δημιουργούν έντονους φόβους ότι κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί και εδώ, αν η πολιτεία δεν πάρει τα μηνύματα ότι η χρήση του λιγνίτη δεν είναι πρόσφορη για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της ενέργειας. Εμείς είμαστε κάθετοι όχι για το λιγνίτη, είναι κόκκινη γραμμή για μας ο λιγνίτης, το είπαμε έγκαιρα από το καλοκαίρι όταν ήρθε στο μυαλό της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα λιγνίτη στην Ελασσόνα. Ο λιγνίτης δεν πρέπει να συζητείται καν η εκμετάλλευσή του. Υπάρχουν και άλλες μορφές ενέργειας που μπορούν να εκμεταλλευτούν και παραδείγματος χάρη το διευρυντικό εργοστάσιο της Μεσοχώρας. Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, να λειτουργεί, είναι κατά 90% έτοιμο, μπορεί να παράγει πράσινη ενέργεια και μάλιστα περισσότερη πράσινη ενέργεια από ό,τι έχουμε σήμερα και βέβαια και ενέργεια περισσότερη από αυτή που θα βγάλει από το λιγνίτη.